να σας καλωσορίσω. Να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή και για εμένα προσωπικά, αλλά και για την ομάδα που εκπροσωπώ. Είναι μια στιγμή, θα τη χαρακτήριζα κορυφαία για την επιλογή που κάναμε. Μετά από μια προσωπική πορεία στην αυτοδιοίκηση 12 ετών, 8 χρόνια στην περιφέρεια, τα 4 στα δημιουργικά έδρανα της αντιπολίτευσης, προσωπικά τα 4 και πλέον μέχρι τις 31 Αυγούστου, στα καλές και κακές στιγμές, έδρανα και το ερώτημα που γεννάται της αντιπολίτευσης από τη θέση ευθύνης του επαρχείου Τσάμπρου. Προτιμήσαμε σήμερα, εγώ και οι συνεργάτες μας, να κάνουμε μια λιτή συνάντηση, δηλώνοντας το διαφορετικό, όχι μόνο από το ογκώδες και θα πω πολλές φορές λαϊκίστικο μήνυμα των συγκεντρώσεων, αλλά μέσα από την ουσία, σε αυτό το ευχάριστο και δυνατό ξεκίνημα που έχουμε, με ανθρώπους που αισθανόμαστε δικούς μας, γι' αυτό και η πρόσκληση σήμερα δεν ήταν ανοιχτή. Θα ακολουθήσουν πολλές ανοιχτές συναντήσεις, γιατί σκοπός μας είναι να φτάσουμε στην κοινωνία, να φωκουραστούμε την κοινωνία και επάξια, αν και αυτή μας θυμίσει, να μπορέσουμε να την εκπροσωπήσουμε. Σε αυτή την πορεία των ετών της αυτοδιοίκησης, εγώ προσωπικά γέμισα εμπειρία, καλές και κακές στιγμές, και το ερώτημα που γεννάται αυτή τη στιγμή σε όλο το νησί είναι για ποιο λόγο κάνεις το βήμα φεύγοντας από την περιφέρεια και πηγαίνοντας στο Δήμο. Η απάντηση αυτό είναι ότι μου δώσανε το κίνητρο αυτό άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ξανασχοληθεί με την πολιτική, με καθημερινές συζητήσεις και προβληματισμούς που αναπτύξανε. Και η αίσθηση που απέκτησα σε αυτή την πορεία, που ήταν μια αίσθηση διαρκής μάχης για το αυτονόητο. Σήμερα έχω την τιμή να ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου για το Δήμο Τσάμπρου και τη συγκρότηση ενός συνδυασμού που θα απαρτίζεται από πολλούς νέους ανθρώπους που δεν έχουν ασχοληθεί με την πολιτική, που τους διακατέχει προσωπικός αγώνας για τις επιχειρήσεις τους και για την προσωπική τους ζωή, αλλά και ένα σπουδαίο μείγμα από ανθρώπους αυτοδιοικητικών, εμπνευσμένων, που έχουν αποδείξει την αξία τους, λέγοντας όχι σε αυτή την πτώση ηθικού που μας έχουν επιβάλει σε αυτό το νησί. Η απόφαση αυτή δουλεύεται, αν και είναι πολύ δύσκολη, εδώ και 2 χρόνια. Εμπνευστής αυτή, για μένα προσωπικά, είναι ο Γιάννης Οκλινός. Παρόλο που έχει φύγει από τη ζωή, να ξέρετε ότι εμένα προσωπικά μου έχει δώσει γραμμές που και με έχει εμπνεύσει μέσα από αυτή την πορεία της ασθένειάς του, όπου με ενέπνευσε πραγματικά να ασχοληθώ με αυτόν τον τόπο ακόμα περισσότερο από αυτό που εγώ ήθελα. Το όνομα του συνδυασμού είναι, μετά από πολλές συζητήσεις, κάτι που συμβολίζει αυτό που εμείς φιλοδοξούμε να εκπροσωπήσουμε μαζί για την Άμβρο. Έχουμε κουραστεί σε αυτό το νησί μέσα από έναν εσχεμένο, όχι μόνο χωροταξικό, αλλά και πραγματικό διαχωρισμό, να ζούμε ένα διαχωρισμό ανάμεσα σε φίλους και σε εχθρούς, στους δικούς μας και στους αντιπάλους, στους Σκορτιανούς και στους Χωραΐτες, στους Βατσιώτες και στους Γαβριώτες, και προσφάτως θα ζήσουμε και μία έντονη πτώση δυτικής με διάφορα ανώνυμα φεϊβολάν,
και μπορεί να προκύψει και ο διαχωρισμός ανάμεσα σε ντολμάδες και κεφτέδες και όλα τα υπόλοιπα. Εμείς αυτά λέμε ένα μεγάλο όχι. Ένα μεγάλο όχι που θα το υπηρετήσουμε, γιατί είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε. Και είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε γιατί το πιστεύουμε. Δεν πήγαμε σε αυτό που η κοινωνία πια έχει ως μονόδρομο, την αποξένωση διαδικτυακή, κάνοντας μία ανακοίνωση απλή στο διαδίκτυο. Αλλά μαζέψαμε ανθρώπους που τους πιστεύουμε, που έχουμε συνεργαστεί και τους νιώθουμε δίπλα μας, γιατί το μαζί στο συνδυασμό αυτό έχει προσωπεί. Μόνο μαζί σας μπορούμε εμείς να καταφέρουμε όχι μόνο το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά εμείς σας θέλουμε μαζί για την επόμενη μέρα. Γιατί τα πράγματα σίγουρα δεν είναι δύσκολα, αλλά ήρθε η ώρα αυτό το νησί να ενωθεί και να πάρει τη θέση που της αξίζει. Να είναι μια πραγματική αρχόντισσα του Αιγαίου. Ζητάμε τη στήριξή σας για μια άνδρο εξωστρεφή, προσανατολισμένη στην ανοιχτή κοινωνία και στην ανοιχτή οικονομία. Για μια άνδρο η οποία θα ξεπεράσει τη διχόνοια, για μία άνδρο που θα το πιστέψει, και εμείς το πιστεύουμε. Σήμερα επιλέξαμε σε αυτόν τον χώρο που είναι η στέγη της αγοράς και των επιχειρηματιών στο επιμελητήριο, να κάνουμε από εδώ την επίσημη ανακοίνωσή μας. Είναι μία συμβολική ανακοίνωση, ένα συμβολικός χώρος. Θέλω να σας ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά που βρίσκεστε σήμερα κοντά μας. Έχουμε προτιμήσει την ανακοίνωση που σε λίγο θα βγει στο διαδίκτυο να σας τη δώσουμε για να τη μελετήσετε μόνοι σας. Είναι μια περιγραφή του τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Να ξέρετε ότι αυτός ο αγώνας για μας ήταν πολύ δημιουργικός. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτό το νησί μπορεί να αλλάξει. Και να ξεκαθαρίσω ότι δεν πρόκειται ποτέ να ακολουθήσουμε οποιαδήποτε πρόκληση και αν δεχτούμε. Γιατί αν πραγματικά πιστεύουμε στο νέο, πρέπει να το αποδεικνύουμε στη δύσκολη διαδικασία της συλλογής των ψήφων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Υποσχέθηκα ότι αυτή η εκδήλωση θα είναι λιτή και σύντομη, και έτσι θα είναι. Θα μου επιτρέψετε όμως, μη αντιστεκόμενος στη θέληση κάποιων ανθρώπων που θέλουν να είναι δίπλα μας από νωρίς και να μας στηρίξουν, να ανακοινώσω και κάποιους υποψηφίους, οι οποίοι, για να καταλάβετε πόσο σπουδαία παιδιά είναι αυτοί που είναι εδώ, και δύο που δεν θα είναι εδώ, αλλά μου ζητήσαν να το ανακοινώσω, είχαν ένα άγχος αν σηκωθούν, αν κοκκινήσουν, αν δεν κοκκινήσουν. Είναι τόσο καθαροί που εγώ θα τους παρακαλέσω να έρθουν κοντά μου, γιατί πραγματικά πρεσβεύουν αυτό το διαφορετικό. Θα ήθελα να καλέσω κοντά μου την υποψήφια από τη Δημοτική Κοινότητα Χώρας, την κυρία της παρέας, την Ελένη Δούκησα Κερδάτα, το οποίο θα είναι υποψήφια. Θα την ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη. Γιατί μη φοβάστε, δεν θα πει κανείς τίποτα. Τον Νίκο τον Μουστάκα από το Μπατσί. Το Δημήτριο τον Βαγγί από τη χώρα. Το Γιάννη τον Μπακέλα από το Πόρτι. Επίσης θα ήθελα να ανακοινώσω όπως μου ζητήσανε και δύο ονόματα ακόμα. Τον Αντώνη τον Δαλέζιο, τον γιο του Γιάννη του Δαλέζιου, τον οποίο θέλω για μια φορά ακόμα να δηλώσω την εκτίμησή μου. Ήμασταν δύο φορές συνυποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο στην περιφέρεια. Και τον Καπτακώστα τον Τζόρτζη, ο οποίος μου έκανε την τιμή να είναι στο ψηφοδέλτιο εκπροσωπώντας
αυτή την αλλαγή νοοτροπίας που ο ίδιος έφερε με την παρουσία του στη γραμμή και στο νησί. Σας ευχαριστώ όλους πολύ για την παρουσία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γυναίκα μου, τον τρίτη μου αδερφό μου και τους γονείς μου. Ευχαριστώ.